Φίλε και φίλοι τη WebTV του Αλεξάνδρεια Γηδάστη ΛΕΤΖΙΑΡ, καλησπέρα σα. Απόγευμα Τετάρτη 8 Μαου σήμερα. Πλησιάζοντα προ τι ε, αυτοδιοικητικέ εκλογέ του Μαΐου και συγκεκριμένα τη 26η του μήνα που διανύουμε, εμεί συνεχίζουμε τη σειρά των εκπομπών μα όπου φιλοξενούμε και γνωρίζουμε του υποψήφιου δημοτικού και περιφερειακού συμβούλου. Σήμερα στην παρέα μα ένα αξιόλογο άνθρωπο, μια υποψηφιότητα στην δημοτική ενότητα των αντιγωνιδών, ο υποψήφιο του Κώστα Ναλμπάντη, ο κύριο Παύλο Μουρατίδης. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μα, θα ήθελα να δείξουμε λίγο την κάρτα του κύριου Μουρατίδη. Κώστας Ναλμπάντης λοιπόν, υποψήφιος δήμαρχος Αλεξάνδρειας, συνδυασμός αξίζουμε καλύτερα, Παύλο Μουρατήδη, δικηγόρο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο τη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών. Να επιστρέψουμε στο στούντιο και να ξεκινήσουμε άμεσα την κουβέντα μα για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον κύριο Μουρατήδη. Κύριε Μουρατήδη, θα ξεκινήσω με την ερώτηση, την κλασική πλέον που έχουμε ξεκινήσει σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Ποιο είναι ο Παύλο Μουρατήδη, ο οποίο είναι υποψήφιο με τον Κώστα Αλμπάντη στι εκλογέ τη 26η του Μάη. Καταρχά, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και συνδημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας. Γεννήθηκα το 1973, κατάγομαι από το Σταυρό της Δημοτικής Ενότητας Αντιγονιδών, όπου έκανα και τα πρώτα μου μαθητικά βήματα. Το έτος 1997 αποφύτησα από την νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έκτοτε μέχρι και σήμερα, επί 22 αδιάλειπτα έτη, ασκώ τη μάχη με δικηγορία. Από το 2007 είμαι παντρεμένος με την Κατερίνα Ζουλούμη, του Ιωάννη, με καταγωγή από την αγκαθιά τη Δημοτική Ενότητα Μελίκη. Είμαι ευτυχή πατέρα δύο ε, τέκνων, του Κωνσταντίνου και τη Μαριάνα, ηλικία 10 και 7 ετών αντίστοιχα. Να το στείλουμε χαιρετισμού, γιατί στέλνουμε σε όλα τα παιδιά των υποψηφίων χαιρετίσματα που παρακολουθούν τι εκπομπέ μα. Και να έρθουμε στο σήμερα και να ρωτήσω το εξή. Γιατί αποφάσισε ο Παύλο Μουρατήδη να ασχοληθεί με την ε, πολιτική, με τι εκλογέ του Μαου του 2019 και είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του Κώστα Ναλμπάτη. στην 20η και πλέον επαγγελματική σταδιοδρομία μου έγινα κοινωνό προβλημάτων που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα των πολιτών και των συνδημοτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας. Mm -hmm. με την εμπειρία μου και τις γνώσεις μου στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Τα τελευταία 10 χρόνια προσέφερα τις υπηρεσίες μου ως νομικός συμπαραστάτης στο Δήμο της Αλεξάνδρειας. Το γεγονός αυτό η τριβή με τους δημότες και τα ζητήματα του Δήμου με έκαναν να διαγνώσω τα μείζωνα προβλήματα και τις παθογένειες είτε αυτές είναι θεσμικές είτε άπτονται ζητημάτων της ορθής ενάσκησης διοίκησης. Mm -hmm. Καθημερινά γίνομαι αποδέκτης, αυτήκος και αυτόπτης μάρτυρας παραπώνων και προβλημάτων των συνδημοτών. Κοινή διαπίστωση αποτελεί το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η ελλειπή συντήρηση της αστικής και αγροτικής οδοποιίας, η εγκατάλειψη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την περιφέρεια του Δήμου Αλεξάνδρειας, η παντελής έλλειψη σχεδιασμού πολιτισμικού και τουριστικού και η απουσία ουσιαστική παρέμβαση στα αγροτικά ζητήματα. Αυτό όμως που ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά μου και με, με παρακίνησε να, να πάρω την απόφαση ενεργότερη συμμετοχή μου, είναι η έκδηλη απουσία οράματο και ελπίδα ανάπτυξη στο Δήμο. Mm -hmm. Να υποθέσω ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα βρήκατε στο συνδυασμό του Κώστα Αλμπάντη, γι' αυτό και είστε υποψήφιο με τον συνδυασμό αξίζουμε καλύτερα. Θα, θα σα mm -hmm. εξηγήσω. Εκτίμησή μου είναι ότι ο Δήμο, η άσκηση εξουσία, η άσκηση διοίκηση, δεν ε, πρέπει να είναι ταυτόσημη έννοια με την ε, γραφειοκρατική διεκπαιρέωση και λογιστική διαχείριση ενός Δήμου. Δεν είναι ζήτημα το ε, αν θα διαχειριστώ λογιστικά ως επέτης ζητιάνος των ελάχιστων, ανύπαρκτων κρατικών πόρων. Το κύριο ζητούμενο είναι να εκμεταλλευτούμε όλα εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου μα και όχι μόνο, και να δώσουμε ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Πώ το πετυχαίνει αυτό, Αυτό το πετυχαίνει με, με μελέτε. Ο Δήμο, η νέα διοίκηση, θα πρέπει να εκπονήσει μελέτε. Οι μελέτε, οι όριμε μελέτε, είναι τα εφόδια για έναν Ευρωπαϊκό Δήμο. Είναι τα εφόδια και τα όπλα για την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Αυτή θα είναι η παρακαταθήκη σου ω νέα διοίκηση. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θεσμικά υπάρχουν αυτό που μένει από εμά, από τη νέα διοίκηση, είναι να τα αλλιεύσουμε και να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε προκειμένου ο Δήμο να εκμεταλλευτεί του τελευταίου, από, από ό,τι γνωρίζω, είναι μέχρι το 2027 κοινοτικού πόρου. Δυστυχώ η προηγούμενη διοίκηση, ο Δήμο Αλεξάνδρας, τα τελευταία χρόνια δεν, δεν, δεν απορρόφησε ε, 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 αρκετά χρήματα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Για την ακρίβεια, απορρόφησε τα λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους ε, άλλους δύο ε, δήμους του, mm, του νομού μας. Τη συμμαφία. Γιατί όμως με τον Κώστα Αλμπάντη, δεν μου το απαντήσατε ακόμα. Σε αυτούς λοιπόν τους προβληματισμούς uh -huh. και διαπιστώσεις μου ιδεολογικό σύμμαχο ε, βρήκα στο πρόσωπο του Κώστα Ναλμπάντη. Ενό νέου ανθρώπου, αλλά έμπειρος στα αυτοδιοικητικά ζητήματα ο οποίος ε, είμαι βέβαιος, ε, με έχει πείσει, ότι θα τολμήσει να ορθώσει το ανάστημά του πέρα από τη μίζερη πραγματικότητα. Βάλιστα. Έχοντας λοιπόν mm -hmm. αυτή την ταύτιση στόχων ε, και απόψεων με τον υποψήφιο σήμερα και αυριανό δήμαρχο, αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα και εγώ ε, ως υπο, Δημοτικός Σύμβουλος στην Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών. Θα πάμε σε κάτι άλλο, να αλλάξουμε λίγο θέμα και να ρωτήσω πώς σας φαίνεται η διαδικασία ενό προεκλογικού αγώνα. Η συμμετοχή σε έναν προεκλογικό αγώνα γιατί, κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε λιγότερο πλέον και από 20 μέρες από την εκλογική διαδικασία τη 26η του Μάη. Ασφαλώς είναι ένα πρωτόγνωρο για μένα, αλλά πολύ γοητευτικό αγώνα. Το να εκθέτει τον εαυτό σου στην κρίση των ε, έχει, έχει την ιδιαιτερότητα. Mm -hmm. Παλεύει μεταξύ άλλων και προσπαθείς να, να πείσει για τα δικά σου συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανθυποψηφίου σου. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ γοητευτικό και ενδιαφέρον ταξίδι. Μάλιστα. Να ρωτήσω πέντε οι συνδυασμοί στον Δήμο της Αλεξάνδρειας. Πάρα πολύ οι υποψήφοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι. Mm. Η σχέση σχέσεις σας με τους υποψήφιους των άλλων συνδυασμών πώς είναι. Δεν προτίθεμαι να απαξιώσω mm -hmm. τα θετικά στοιχεία ε, και ό,τι θετικό έχει κάνει η σημερινή διοίκηση. Ούτε να αμφισβητήσω τις καλές προθέσεις όλων των μέχρι σήμερα διοικούντων. Δυστυχώς φοβούμε ότι τα όσα έγιναν και οι καλές προθέσεις δεν αρκούν αν θέλουμε να βελτιώσουμε τις ζωές μας. Άλλωστε, δεν κρινόμαστε για τι προθέσει μας, Κρινόμαστε για τη συνέπεια, την προσήλωση και τον αξιοποιητικό αγώνα που ο κάθε ένα και, και κάθε μία από εμά καλείται να δώσει με ε, βασικό άξονα τον συνάνθρωπό μα και τον συνδημότη μα. Τελ... Πέραν ναι. τούτου, mm -hmm. θα μου επιτρέψετε. Ε, πέραν τούτου, ε, όπω γνωρίζουμε όλοι, ο για τον, με τον, τον Κλειστένη, ε, οι συνεργασίε είναι μονόδρομος. Άρα δεν ε, πρέπει να λείψει κανεί. Δεν μα περισσεύει κανεί για την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι, για το καλό του τόπου η... δεν περισσεύει όπω είπατε κι εσεί κανένα. Βλέπουμε λοιπόν για ακόμα μία φορά την κάρτα του κύριου Μουρατίδη. Κώστα Ναλμπάντη, υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξάνδρεια. Συνδυασμό: Αξίζουμε καλύτερα. Παύλο Μουρατίδη, δικηγόρο, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο τη Δημοτική Ενότητα των Αντιγωνιδών. Να επιστρέψουμε στο στούντιο, κύριε Μουρατίδη, να πάμε λίγο στο μέλλον. Τελειώνουν οι εκλογέ τελειώνει η εκλογική διαδικασία, εκλέγεται ο Κώστας Ναλμπάντης Δήμαρχος και εσείς εκλέγεστε Δημοτικός Σύμβουλος. Που δίνετε προτεραιότητα και με τι ασχολείστε ω Δημοτικό Σύμβουλο πλέον του Δήμου Αλεξάνδρεια, θέλοντα έτσι να σα αξιοποιήσει ο κ. Ναλμπάντη. Η επόμενη μέρα θα πρέπει να βρει τη νέα διοίκηση με ελπίδα και όραμα στου δημότε τη. Είναι βέβαιο ότι η ελπίδα θα κινητοποιήσει τους δημότες να στρατευτούν με τη νέα διοίκηση. Γιατί θα, θα αντιληφθούν ότι οι προσπάθειε αυτή τη διοίκηση αποσκοπούν στην βελτίωση τη δική του ζωή και ασφαλώ θα θέλουν να είναι να αποτελέσουν μέρο αυτού του αγώνα. Αναφορικά με το θέμα της αξιοποίησή μου ε, στην ω δημοτικό σύμβουλο, ε, αυτό είναι στην διακριτική ευχέρεια του αυριανού δημάρχου και δεν είμαι εγώ πλέον κατάλληλος για να το απαντήσω. Πάμε σε κάτι άλλο, σε κάτι που αφορά τον υποψήφιο Παύλο Μουρατίδη. Κάποιο ο, ο οποίο ψηφίζει στη Μελίκη, κάποιο ο οποίο ψηφίζει στο Πλατή, κάποιο ο οποίο ψηφίζει στην Αλεξάνδρεια, μπορεί να σα ψηφίσει ε, στη Δημοτική Ενότητα Αντικονιδών. Ναι. Ασφαλώ οι δημότε έχουν το δικαίωμα είτε ψηφίζουν στη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρεια, είτε στη Δημοτική Ενότητα Πλατέο, είτε στη Δημοτική Ενότητα Μελίκη να ψηφίσουν και έναν εκτός της Δημοτικής Ενότητας, εν προκειμένου στη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών. <χω> για παράδειγμα, η γυναίκα μου θα ψηφίσει στην Αγκαθιά δύο υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης και ευελπιστώ να ψηφίσει και εμένα στη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών. <χω> Σωστό. Λοιπόν, ε, να ξαναδείξουμε για το τέλος ε, ξανά την κάρτα του κ. Μουρατήρη. Για να επιστρέψουμε στο στούντιο για να δώσουμε, συνεχίζουμε κύριε Μουρατίδη, να δίνουμε σε όλους τους καλεσμένους μας ε, υποψήφιους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους ένα δίλεπτο στο τέλος της κουβέντας για να απευθύνετε εσείς ό,τι θέλετε στους ανθρώπους οι οποίοι στις 26 του Μαΐου, του μήνα που διανύουμε, θα προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν το, το αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας. Η συμμετοχή στις εκλογές ...αποτελεί ε, κατάκτηση και ύψιστο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση ε, των ε, πολιτών. Με τον τρόπο αυτό που ενδεχομένως να είναι και ο μοναδικός τρόπος... ...διαμορφώνουν, συνδιαμορφώνουν και καθορίζουν το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους. Πέραν φιλίας, συγγενικών σχέσεων... Ε, ...θα πρέπει να, να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν κάθε έναν από τους αντιποψηφίου με βάση τα χαρακτηριστικά του, την εμπειρία του, τη γνώση του και την αξιοπρέπειά του, προκειμένου να τους εκπροσωπήσει και να πετύχει ε, το σκοπό για τον οποίο εκλέχθηκε. Είμαι βέβαιος ότι με αξιοπρέπεια και προσήλωση στον συνάνθρωπό μας και στο Δημότη μας, η νέα Διοικητική Αρχή με Δήμαρχο τον Κώστα Αλμπάντη θα πετύχει το σκοπό της, θα τα καταφέρουμε και θα βελτιώσουμε την ζωή των Δημοτών μας, όλου του ευρύτερου Δήμου, Αλεξάνδρειας χωρίς αποκλεισμού και αγγυλώσεις του παρελθόντος. Μάλιστα. Αυτό ήταν ο Παύλο Μουρατήδη, ο υποψήφιο του συνδυασμού Αξίζουμε Καλύτερα του υποψηφίου Δημάρχου Κώστα Αλμπάντη, υποψήφιο στη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών. Κύριε Μουρατήδη, να σα ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα Ευχαριστώ. μαζί μα εδώ στην web TV του Ελπίζω να γνωρίσατε κι εσεί μαζί μα τον κύριο Μουρατήδη. Και βέβαια να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες που μας παρακολουθήσατε σήμερα, σήμερα Τετάρτη 8 του Μάη, εδώ στην Web TV του alexandriagidas.gr. Να σας ευχαριστήσουμε και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.